Ντάνη, τι κάνεις? Καλησπέρα, Ντάνη Φερνάνδη. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα. Καλά, ήρεμα, ήρεμα εδώ. Μάλτα είναι ωραία. Ωραία είναι στη Μάλτα, ε. Ωραία, ωραία. Έχουμε εδώ Φρέδο, είμαστε στο Γιάμα, εδώ, φίλος μας, εδώ, Δημήτρης. Καλά είναι, καλά. Παοξής, τρελός είναι αυτός. Ο Γιάμα στα Βερνάκια, εκεί ξεσχίζει. Εκεί πας και τρως, ε. Ωραία κρέατα. Έτσι. Σε ποια ομάδα... Έτσι πρέπει. Σε ποια ομάδα παίζεις εκεί και πόσο καιρό έχεις εκεί? Είμαι εκεί, παίζω στο Μπεκικάρε, είναι το πιο καλύτερο ομάδα εδώ. Είμαι εδώ ένα χρόνο τώρα, ένα μισή χρόνο είμαι εδώ. Είναι ωραία εκεί όμως. Είστε εδώ πέρσι. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Είναι πολύ, εντάξει, το Μόρτο είναι πιο μικρό από το Κρήτη. Αλλά είναι, έχει πολύ κόσμο και το πάντα εκεί. Εντάξει, δεν είναι Ελλάδα, αλλά ωραία είναι. Δεν είναι Ελλάδα, αλλά ωραία, μ' αρέσει. Θα δεις τον ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ. Με τον Δημήτρη παρέα θα δείτε τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, βέβαια, οπωσδήποτε. 100%. Πώς το βλέπεις το μάτς, παρακολουθείς τον ΠΑΟΚ, έτσι. Παρακολουθείς ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ό,τι μπορώ, παρακολουθώ. Κάποια φορά είναι λίγο δύσκολο, βλέπω τα παιχνίδια στο τελειόραση. Γιατί δεν έχω όλο το κανάλι ελληνικό. Αλλά βλέπω πάντα. Μπράβο. Εντάξει, βλέπω το παιχνίδι, παράσει. Σίγουρα δεν είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά εντάξει, με την εμπειρία όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει, όχι πρέπει, να περάσει. Πιστεύω να περάσει. Ένα τρώω εγώ, το πίσω σήμερα, εντάξει, γίνεται. Πάω από το βάλει εγώ. Καλύτερα να βάλει πάνω από δύο, αλλά εντάξει. Αν από πίσω, μπροστά, όλο γίνεται. Είσαι αισιόδοξο δηλαδή. Ούτε. Είσαι αισιόδοξος ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει, δηλαδή είδες στη Μαρσέγη ότι μπορεί να την περάσει. Έχει και ελλείψεις, ε? Ναι, βλέπω έτσι, γιατί το Μαρσέγη εκεί, εντάξει, είναι normal, παίζει εκεί μέσα στο ύπουδο, εντάξει, είναι πάνω λίγο. Δηλαδή, Μαρσέγη μέσα στο σπίτι έπρεπε καλύτερα, έπρεπε, δηλαδή, ΠΑΟΚ και βάλει τον γκολ, ήταν πολύ σημαντικό. Και τώρα στο Τούμπα σήμερα άλλο παιχνίδι, πολύ διαφορετικό. Και το γκολ βάλει Μαρσέ, αυτές ήταν γκολάρα, δηλαδή δεν γίνεται αυτό συνέχεια. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί πράγματα έπαιξε μεγάλο ρόλο στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, πάω σήμερα έχει μεγάλη ευκαιρία, παράσε, πιστεύω, μεγάλο. Και έτσι θα γράψει ιστορία, έτσι, περάσει ο ΠΑΟΚ. Αν μπορούσες, θα αρχόσουνα. Βέβαια, λογικό, λογικό. Άμα πάει ο ΠΑΟΚ στο τελικό που θα γίνει στην Αλβανία και δεν έχεις υποχρεώσει, θα έρθεις να πάμε παρέα. Οκ, σίγουρα. Πάμε. Θα μας βγάλει εισιτήρια ο Δημήτρης Ωνάκος, ο φίλος σου έχει την Prima Holidays και θα πάμε, τι θέλεις. Και αυτός θα έρθει, μην νομίζεις. Εντάξει, οκ, είμαι μέσα. Ωραία. Πες τι θέλεις να πεις στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στους παίχτες. Και να πας για προπόνηση, γιατί ξέρω ότι τρέχει σήμερα, έχεις προπόνηση. Εντάξει, εδώ δεν σα χαιρετίζουμε με υγεία και σήμερα θα παράσετε καλά και το μεγάλο νίκη και εντάξει, το καλύτερο, πάντα καλύτερο και πάω μεγάλο βράδυ σήμερα, τώρα μένω ένα μεγάλο βράδυ και μόνο νίκη, αλλά με το δύναμη και πάθος όλα τα γίνεται σήμερα. Ωραία. Ντάνη, καλή προπόνηση. Και όταν είσαι στο Μάλτα, έκανες στο Δημήτρη. Καλύτερα. Μόνο πάει ένα ωραίο μαγαζί και είναι για μας εδώ. Μακάρι έκανε το Δημήτρη. Έτοιμος είμαι να μεταναστεύσω, να έρθω εκεί. Σου είπε. Έτοιμος. Τι είναι. Και μια μισή ώρα από την Ελλάδα, μια χαρά είναι. Το άλλο είναι δύο μέρες πρέπει να ταξιδεύεις. Ντάνη, εύχομαι να τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, Ντάνη μου. Γεια σου. Να είσαι καλά, Μίτσο. Τσάου, τσάου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου.